Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Λοιπόν, γιατί ξαναπέζω Isaac. Λέει ερώτηση. Θα το πω, δεν ξέρω. Είναι 8:28. Fuck that shit, okay. Σας έχω νέα κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε καινούργιο streak. Eden. Αποφάσισα. Ήρθε η στιγμή. 379 attack. This is huge. Το σπίτι μου είναι λίγο μεχ. Όλα τα άλλα μια χαρά. Καταλαβαίνω ότι θα ήταν μάλλον και τα tears μου λίγο μεχ. Όταν είχα πάρει αυτό το item. Οι βόμβες είναι massive. Ένα κλειδί είναι επίσης massive. Τις καρδιές. Fucking massive. Βαγγέλη. Γιατί έκανες το μπούκο σου. Καταλάβεις το αναφορτή ήταν. Ήτανε αντανακλαστικό. Λοιπόν, το μπούκο σάντους το έκανε επειδή δεν ήθελα να ρισκάρω να χάσω ζωή εκεί και πολύ καλά έκανα. Επίσης βαριόμουν να κάτσω να πατέσω τους εχθρούς. Οπότε, ναι. Είναι σε hard mode, θα το δούμε τώρα. Νομίζω ήταν. Καταρχάς φέρτε αυτό εδώ. Κατά δεύτερον... Ναι, είναι σε hard mode. Κατά δεύτερον... Ω, Λόρδε Μπαρμπαβρίλιο. Κολομπίζε, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάνε. Oh, now we're here, now we're there. Πήρε και σόλ χαρτί μου, ηλίθιος. Anyways. Με αυτόν τον τόμος βαριέμαι να κάνω τον boss που εδώ πως το πω στο treasure room. Να δώσει κάτι που κάνει damage, hopefully. If not, I might actually end my suffering. In-game. Και εδώ είναι το perfect version. Μετράει. I will gladly turn myself into a piece of paper. Κοίτα, αν έχω whiz μέσα στο fighting room, it's not gonna go well. It's going down tonight. Είναι ένα luck. Οκ. Προπτώσεις. Now this is not what I want. Μίλο. It is what I want. Οκ. Κάνε. Κάνε, κάνε. Οκ. Οκ, huge, huge. Τέλεια. Now hold on a second, χολερό. Γιατί δείτε τώρα τι θα γίνει. Σε το Freddy Fazbear. Και εγώ θέλω να κοιτάξω το shop τι έχει. Έχει καραδούλα. Perfetto. We're gonna blow up. Both of y'all. Γιατί έχω μία βόμβα και δεν θέλω να το ρισκάρω. Ευχαριστώ πολύ. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι. Ότι και να αποτύχουμε εντελώς. Φεύγουμε με μία soul heart όπως και να έχει. Συγγνώμη, το mirror σου κάνει... What the fuck? Πολλοί αναρωτήθηκαν πού πάω. Λίγοι κατάλαβαν. Ωστόσο ο άντρας πάει πάντα πάνω. Πότε κάτω. Λίγοι... Για τους λίγους είναι αυτό. Για τους λίγους. Πόσο πρέπει να σκάσω. Mayhaps. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, στο Lethal Company έψω τον Ιωάννη να το πάρει. Ξέρω. Huge news. Και έτσι. Θα παίζουμε Lethal Company πιο πολύ. I think. Προσπάθησα να πεις και τον αδερφό μου, αλλά είναι ξέρω και βαλιάρης.
Οπότε, do not problem. The more the merrier. Επειδή, μισό λεπτό. Οκ. Δεν χρειάζεται να κάνω blow up το... Το fucking donation machine. The more the merrier, όχι μόνο επειδή θα μπαίνουμε όλοι μαζί. Αλλά ξέρω ότι κάποιος μπορεί να μην μπορεί. Καλή ώρα σήμερα, δεν νομίζω να μπω. Όχι εγώ, απλά επειδή δεν μπορεί κανείς. Now the question remains. Who stays and who goes? You know what? I like you. Α, δεν το κάνω αυτό όμως. You know what? I like this new generation music. Γιατί όχι. Ας χαλάσουμε. Τσάμπα είναι. Ναι, σκεφτόμουν μήπως, επειδή πραγματικά το λατρεύω αυτό το game. Εκτός από ότι προσπαθώ να φτιάξω ένα mod που... το κάνει φασί... σκεφτόμουν να κάνω κάτι που να το κάνει σαν Doom. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή... εκτός από το ότι έχει πολύ περισσότερους εχθρούς, αλλά έχεις πολύ περισσότερο HP και damage. Και όταν λέω damage, εννοώ και okay, κανονικά στο Lethal Company δεν κάνεις damage. Εκτός αν έχεις το shotgun από τον Nutcracker. Τον οποίο να τρέχει και δεν έχω δει ποτέ σε ζωή μου, έχω δει κάτι κλίπες. Οπότε, here's the plan. The plan is too simple. Δίνεις στους παίκτες να ξεκινήσουν με το shotgun και infinite ammo. Infinite ammo, I repeat. Εκτός κι αν καταφέρω να βάλω να μπορείς να βρεις ammo μέσα στο... Okay, please. Μπορείς να βρεις άμμο μέσα στο fucking μέρος. Γιατί... που δεν είναι και πολύ δύσκολο, νομίζω. Και μετά... επειδή υπάρχουν τόσο πολλοί εχθροί, you just kill everyone. Δηλαδή, παίζεις Lethal Company, αλλά μπορείς να σκοτώσεις εχθρούς. Δηλαδή, σκέψτε το. This is fucking genius, right? Δηλαδή, θα έπρεπε να κάνω κάτι για να το κάνω λίγο balance out, ε. Δηλαδή, ακούγεται υπερβολικά εύκολο. Like, έλα, ψόφα! You too. Όπως έλεγα, λοιπόν, το κάνεις balance out. Πώς το κάνεις balance out, σας είπα. Ναι. Δεν σας είπα. Fuck, είμαι λήθος. Πώς το κάνεις balance out. Η αυτή είναι πιο γρήγορη. First of all. Second of all, νομίζω πρέπει να έχουν λίγο μεγαλύτερο hitbox. Third of all, θα μπορούσα να φτιάξω και απλώς ένα καινούριο map. Που απλά είναι, ξέρω εγώ, πολύ πιο ανοιχτό ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ok, το map αυτό που έχει το Lethal Company αυτή τη στιγμή είναι τρομερό για το game όπως είναι. Αλλά αν πρέπει να σκοτώνεις σε αυτό, πρέπει να έχεις λίγο περισσότερο χώρο να κινήσεις. Αν έχεις λίγο... καλύτερο movement speed επίσης, λίγο ψηλότερα jumps. Λίγο περισσότερο force τα jumps. Φτιάχνεις ένα game το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με Doom. Eternal, όχι ξέρω εγώ το παλιό μου δίκιο Doom. Στην αρχή σκεφτόμουν να το κάνω σαν το Doom 1 ή ξέρω εγώ αυτά τα old school Doom. Αλλά μετά είπα... why not the other way around. Το κάνω φάση σαν λίγο ultra kill. Ξέρω εγώ, if it makes sense. Νομίζω πιο πολύ με Ultra Kill θα μοιάζει παρά με Doom. Δεν έχω παίξει Ultra Kill, απλώς έχω δει πως είναι πρώτη. Αλλά ναι, μου φαίνεται αρκετά poggers ιδέα. Τώρα το implementation πρέπει να είναι λίγο off.
Επειδή δεν ξέρω να φτιάχνω mods. Δεν έχω φτιάξει mods σε κανένα game ποτέ. Και απλά ξαφνικά ανακάλυψα, θέλω να φτιάξω mods στο Final Fantasy Combat. Like. I'm not asking for a day, I'm not asking for a month. Okay, I'm not asking for a week, I'm not asking for a month. Can you give me one more day? Fuck it. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, απλά λέω let me cook, okay? I just need one more day. Let me cook, literally. Το knife από μόνο του είναι λίγο για τον μπούτσο. Αλλά, if you let me cook... Οπα. Αν έχουμε και τον dollar bill. Σωστά. You don't even need to let me cook τότε. Just watch. Αυτό ίσως είναι το καλύτερο item που μπορούσε να έχει το shop. Give me. Κριστί, πάρε και αυτό. Oh my lord. Με θέλει. Με θέλει σήμερα, σας το λέω. Ωραία φίλε. Το έριξα για να κρατήσει το fucking move πράγμα. Το homing, αλλά δεν το έτσι. Μπλέζ. No big. Αυτό το Devil Deal ήταν insane και φταίει το trinket μου μάλλον. The stars. Τι ήταν πρώτο. Μπάω και νομίζω. Ούτε σκάνε δεν μετράει αυτό. Και μετράει μόνο το Χριστί. Δεν μετράει και όντως. Τι ήταν το πρώτο item. Α, το dollar bill! Okay. Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν η huge για τον μπούτσο. Τελικά είναι για τον μπούτσο. Λιγάκι. Δεν είναι για τον μπούτσο καβάλα, είναι για τον μπούτσο λιγάκι. Δεν πειράζει, έχουμε Book of Shadows, τι λέω. Α, οκ. This on the other hand is huge. Μου ξέρει τη ζαβού γιατί... Καλά, τι γιατί απλά όντως τη ζαβού. Πολύ περίεργο. Συνεχίζει μέχρι και τώρα. Νομίζω συνεχίζει ακόμα. Γιατί... Οκ, τώρα σταμάτησε νομίζω. Like, τι σκέφτεσαι με αυτήν την ερώτηση, πώς εξηγούνται. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα να έχει γίνει ξανά. Συγγνώμη, έχω κάτι που μου κάνει μπλοκ το τύρισμα. Δεν είμαι απλά βλάκας. Ούτε αυτό το κάνει. Α, έχω αυτή την μπουρδα που πετάει, ήταν όχι. Μάτια μου δυο. Ό,τι στο καλό. Πάρε το εδώ. Πω. Το μόμος να εφακυρώνεται νομίζω. Ε. Ναι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ακυρώνεται. Φέρε πίσω το πένι. Φέρε και αυτό. Αλλά είναι αγκηδίσεις massive γιατί δεν έχουμε και HP. Αν σημαίνει τίποτα αυτό. Ναι, νομίζω σημαίνει. Lord. Γιατί δεν μπορώ να κάνω... Ξέρετε, το knife ήταν καλύτερο, αλλά...
επαναστοιχηματίσω στο ότι έχουν... Δεν είναι compatible το ένα με το άλλο. Και δεν ήταν. Ποιος γάμος είναι το ίδιο. Ένα πόσο ωραίο που να σπουδάσουμε αυτήν την πίδα. Αρκετά γρήγορα. Όχι πολύ γρήγορα, αλλά σίγουρα αρκετά γρήγορα. Τώρα αυτό... Είναι λαχανικό αυτό. Είναι λαδικό αυτό, είναι λαδικό αυτό. Εξαιρετή. Πάμε για το treasure room, γιατί δεν θέλω να το ρισκάρω. Προφίλου το να ήταν poggers. Γιατί το έχουν και τα πραγματάκια μου. Να αυτό τώρα. Εντάξει, το έχουν, αλλά... Άλλο πράγμα βλέπω. Τα καλά νέα είναι ότι είναι το pick-up range. Και το range γενικά, έχω λίγο παραπάνω. Επειδή αυτό δεν ξέρω πώς να θέλω. Σούπερ! Και λογικά. Small rock, σίγουρα. Το κάνω και αυτό γιατί έχουμε το shop. Το καλό shop. Το καλό shop που μου χάλασε το run, αλλά τέλος πάντων. τι. Okay. Ότι βρήκα μέχρι εδώ. Να look at this. Να look at this. Δεν γραμβάζω όμως αυτό το game ποτέ. Αααα, κόλλος μου. Εντάξει, καλά είμαι. Κάτι άλλο. Να deep pockets μαζί με αυτή την μπουρδα. Το Tinkred. Fucking hell. Α, κάτσε, κάτι κάνει. Δεν είμαι εντελώς ηλίθιος. Κάτι κάνει, κάνει αυτό εδώ. Κανονικά αυτά τα κάνεις γύρω σου, δεν τα πετάς. Έχει γκόρι, αλλά δεν νομίζω να βοηθάει για κανένα. Ίσως να κάνει απλά πάρα πολύ damage. Μπορεί αυτό να είναι. Ξέρεις κάτι, Ρενά, μπρο. Όλα δικά σου. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Ξέρεις και κάτι άλλο. Αυτό δεν το παίρνω. Full health. Of course. Ω, Παναγία μου, okay. Δεν ξέρω. bullshit. Αυτό δεν θα είναι μάλλον. Major grid. Receive. Φορτρέτ, α, οκ. Χιούτζ. Ψηλό χιούτζ. Θέλω να δω και τι... Α, κάτσε, έβαλα βόμβα, μην δείχνεις. Θέλω να δω τι λέει. Major grid, no, no bounds. Crazy tooltip. Να λέω tooltip, ενώ... Pick up hint or whatever. Range down, αυτό είναι το χειρότερο ίσως που θα μπορούσα να έχει τύχει. Sure, why not? Ωραίος. Έπρεπε να είχα μπει μέσα στο τέτοιο, να πάρω τα chest και να φύγω. Δεν κάνει έκρηξη αυτό, έτσι. Πού πήγε. Ωραία, διάβολο. Where are you now? Ορίζει το all in my fantasy. Enemies you hit drop coins ή enemies you kill drop coins. Δεν θα πρέπει αυτό να το κάνει το solo of greed και δεν ξέρω. The world. Major greed, no no greed. Major bounce. Okay, sorry. I thought of them all. Να μην εξέλα, άδικο. No, you're just fucking retarded, 2 years old. Children. I am a children. Can you believe it, guys?
να φτάσουμε 999 coins. Για το thumbnail. Nah, shut your mouth. Bitch ass. Βαγγέλη, γιατί έγινες μαύρη γυναίκα. Έτσι. Χάλασε το τέτοιο μου. Έτσι, λέω. Με, fuck them kids, bro. Μπαι. Α, κάτσε κάνει damage αυτό, δεν μπορεί να το κάνει. Now I know. Φέρ' το. Yep. Runner, you weren't even there. Even there. Και by the way, όχι, kill myself. Άμα έχει treasure room, όχι. Sacrifice room στο επόμενο floor, I'm doing. Ξέρεις κάτι. Και ξέρεις και κάτι. Οπ, παρά λίγο. Και ξέρεις και κάτι. Δεν ξέρω αν θέλω να πεθάνω ή όχι. Ωχ, Θεέ μου. Και κάπως έτσι μαγικά φτάσαμε να είμαστε ένα HP. Α, δεν έκανα τον Booker of Shadows. Like the motherfucking motherfucker I am. Huge. Αυτό με κάνουν one shot, baby. The same. Wow, πώς τα καταφέρνω. Is it autistic? Sorry που είπα τη λέξη αυτή, γιατί το μετανιώνω κάθε μέρα που ξυπνάω. Πάμε λίγο. Και μαύρη καρδιά δείτε. It's over. Ψιλο huge. Και αυτό ψιλο huge είναι, αλλά... 70 coins. Και είναι απλά troll item, like, οκ, όχι, δεν μπορώ. Οκ, όλα. Επίσης, νομίζω αυτά ότι δεν μπορώ να πάρω κανονικές καρδιές. Πάρ' το και αυτό, δεν μπορώ να αργήσω. Ίσως το μετανιώσω, δεν μπορώ. You're my kind of woman. You're my. Τέψε λίγο. Δεν έχω πάει στο fucking room. Γιατί δεν πήγα. Ζήτα ακούστικ. Έπειτα τώρα διορθώθηκα. Πέρα εγώ να πω huge. Και να το πω θα λέω ψέματα. Μόνο πρέπει να φτάνουμε 999 coins για αυτό το game, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Make your bound or no bounds. Your hoopa be unbound. Κοίταξε, θα μου δώσει μαύρη καρδιά. Από εδώ πέθανε άλλος. Καρκίνο. Μη. Έλα, βγείτε.
σε τις παλκαριές. Τι ήταν το μετανιό σου, αυτό ήταν το τελευταίο σοκ, what the fuck. Θα το βλέπετε τώρα στο βίντεο και θα λέτε ένα το μάλλον. Hey! Ας πούμε κάτω τώρα. Receive for 60 seconds, active the Bible. Seraphim familiar, kills Isaac when used in Satan. Πρέπει να είχα πατήσει το Hanged Man εδώ. Δεν σου πειράζει. Α, δεν είστε. Έλα! Useless pill. The thing is simple. Κάτσε δει. Α, κρατάει για πάνω από ένα μάτι. Okay, good. Got it. Καλό είναι το εδώ. Δεν νομίζω τελείωσα. What the fuck. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Τώρα τελείωσα. Ωiii, είμαι αργός. Είμαι αργός στο κεφάλι μου. Τι, hey! Get your ass back in! Crazy, I'm bigger. Όπα! Του λέω huge. Α, του λέω small. How lucky can one guy be? Γιατί θέλω να πάρω coins, what the fuck? Ε, ξύπνα φίλε! Φύγανε τα shops. Οπα. This time though, not this time, I got you. This time I got you. Πού είναι το γραμμένο το δωμάτιο γράμμα του σπίτι. Δεν πειράζει. Pokemon. Φέρε το αυτό. Πάρε το πίσω. Εσύ, Dear Kite. Τι είναι αυτό που ψήνεις να δούμε. Pokemon. Καλούλη, αν το βλέπεις αυτό, έτσι ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω. Λέω μυστικά να σε φιλήσω. Δεν μπορώ να πάρω το horse. Yes, mother. Oh, μη ερωτώματα. Όχι! Μη, σε παρακαλώ. Όχι. Εδώ το είχα. Εδώ το είχα στην άκρη τη γλώσσα μου τώρα. Άλλο ένα ήθελα για conjoined. Εντάξει. Θα το έχει εδώ μείνει. Ναι, εντάξει, το είπαμε. Άντε ψω. Φέρω και αυτό. Όλοι καλή χώρα είναι. Θέλω τη μαμά μου. What if I do play solo? Little company though, like... Is this probable? What do you think of that chat? Αράπη μου. Είσαι η αράπη μου. Μοναδική μου αράπη. Αγαπάτα, sorry. Shit too funny. Yep. Μαγκάς.
Πάμε στο site να το κάνουμε. Ωραία, δεν καταλάβεις. Είσαι η αγάπη μου, τότε είναι και δάκι μου, η ανθρώπινη τουαλέτα για να κάνω την ανάγκη μου. Έχω νικήσει, by the way, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν χάνω ξανά και ξανά, αν δεν χάσω, αν δεν χάσω 8 φορές, I win. Τόσο και αν είμαστε, ξέρω εγώ, στο chest, μια πιθανή περίπτωση λέω τώρα. Είμαστε στο chest και ο μόνος τρόμος να πάμε είναι ένα boss το οποίο μου είναι αδύνατο να νικήσω για κάποιον λίγο λόγο. Και γίνεται αυτό. Τότε, και αν αυτό το boss είναι τρία δωμάτια πίσω, είναι τρία δωμάτια πίσω από το... Γιατί πετάω? Γιατί να πετάω, δηλαδή. Ναι, αν αυτό το δωμάτιο είναι... καταλάβατε, δεν θα έχω το book of shadows για το 3 ρετμό, δεν θα έχω το. Γιατί δεν λέω το ίδιο για τον Άιζακ? Γιατί είναι πανέφερο το καθίδιαλ. It is easy, man. Το μόνο σπαστικό με το καθίδιαλ είναι να βρίσκεις το δωμάτιο του Άιζακ. Το οποίο υπάρχει τρόπος να το βρεις. Εύκολος. Αλλά εγώ μπαλάκας και δεν το κάνω. Εντάξει, δεν είναι και εύκολος. Δεν γίνει κανείς σούσι. Τώρα εδώ για παράδειγμα, μακάρι να έχω τον Book of Shadows. Κι όμως. Βλέπετε τι εννοώ. Ρε Άιζακ, αγόρι μου, αδελφέ μου, πώς κατάεις? Ιστορία. Αν είχε τρία γκολ, θα πήγαινε. Έπρεπε να χάσω τόσο ένα πρώτο. Εσένα κανένα θα σε φάω τελευταίον. Να βλέπετε τώρα, εδώ είμαι σίγουρος ότι δεν είναι από το δρόμο του Άιζακ. Ακούτε γιατί πάω. Σιρή. Επίσης θέλω να σου πω ένα κόλπο που ανακάλυψα και... Περικέτα να πω εκεί το νόμιζο. Λοιπόν, ένα κόλπο που ανακάλυψα τις προάλλες σχετικά με το πώς να βρίσκεται τα Secret Rooms. Τα Super Secret Rooms δεν... Τα Super Secret Rooms δεν έχουν δύο διεξόδους, ποτέ. Και θα μου πεις, τώρα το ανακάλυψες, ρε μαλάκα. Ναι. Δεν είναι πολύ έξυπνος. Αλλά... Αυτό που λέω ισχύει. Ενώ τα secret rooms έχουν πάντα δύο διεξόδους. Δεν γίνεται ένα secret room να μην έχει δύο διεξόδους. Νομίζω. Είμαι σχεδόν σίγουρος για αυτό που λέω. Α, πάει η μάνα μου, πεθερά μου. Αυτό τώρα το παίρνω. Μπορούσα να έχω πάρει τα γυαλιά πρώτα. Κόπα! Φίλε μου, δεν μου αρέσουν αυτά που κάνεις. Απλά έκασε και το έφαγα στη μούρη, είπα αγγελό. Μη! Μη βγάλεις μοβ! Για να μω το σπίτι σου. Έλα πίσω ρε! Κέρατα το διάολο. Λοιπόν, δεν ξέρω να κάνω τέτοιο, δεν ξέρω. Ω, είμαι ζωντανός. Δεν ξέρω να κάνω τον Book of Shadows. In my life ever. I wanna win this run, you know man. You know man.
absolutely fucking huge. I don't know the chest. I know the blue heart. Το οποίο θα εισπράξω σύντομα, άρα σύντομα. Τι είναι? Θα το σκόρτα, παιδιά. Ει, 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 ψώφω, 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 ψώφω. Stuck in an endless loop. Ει, μη το κάνεις. Μπάσταρδο. Δεν είναι καλό το Curse of the Maze στην εκείνη περίπτωση. Γιατί εγώ ποντάρω στο να με τρολάρει το game. Ή να με τρολάρει αλλά με εργαλεία, ναι. Να το τρολάρω εγώ και να φάω όλες τις σφαίρες με το fucking sacrificial day. Όπα, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε μου. Ναι, οκ, δεν μπορεί να φύγει μάθος. Το πέρασα. Οκ, look, δεν ξέρω να πάω εκεί πίσω. Πάμε έτσι και τι γίνει. Should be easy. Should be very straightforward. It was. Now wait. I'm not a pussy, I'm not a coward, I'm just super smart. Πάμε για δεύτερο σειρά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ιδέα να κάνω δύο ένα μετά το άλλο. Μάλλον όχι πολύ. Το damage μου είναι massive σε κοινικά πλαίσια. Αυτό δεν είναι πολύ καλό όμως. Κρίτσι. Κράτα μου. Perks! Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Αν ήξερα τι κάνουν αυτά τα δύο pills. Πώς να ήξερα, μήπως είχα πιέσει, μήπως είχε ειδοποιήσει. Γάμω το σπίτι μου, δε, τι έτσι έλεγε, δε, λπάκι. Λοιπόν. Ίσως. Πώς έκανε 10, 15, kill myself. Νομίζω πιάνει όλο το δωμάτιο. Αν έχει scared hearts, 4. Όχι. I was about to say. Μη. Και έτσι ο τρολαράς έγινε το τρόλημα. Κολοκοτρόλης. Γεια σου δε. Λόγω παίρνει ο μαλάκης. Εντάξει. Suicide. Ω, τώρα θα έρθει και σε ένα ιερός. Σκοτωθεί έγινε στα παιδιά. Έλα. Για μου την πίστη. Δεν είναι ακριβώς το που ήθελα να γίνει. Οπ, οκ. Κρατάει πολύ ώρα φαίνεται. Σαν speed up και tier up είναι insane. Τώρα θέλω ένα μικρό damage up για να μας να νικήσουμε το game. Το χέρι του δετέρ, just what I needed. Πόνος. Δεν πειράζει. Ήθελα sacrifice room. Αλλά δεν παίζει τέτοια πιθανότητα. I'm asking for a month, I'm asking for a year. Ναι ρε φίλε! Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έγινε εκεί, αλλά... κάτι πολύ πόγκες. Someone very pogged is joining the arena. Ο Pogcham στο μπρος. Το Smash Bros. Αυτό το item, by the way, είναι insane. Τώρα πια. Δεν ξέρω αν την πάρεις, είπε κακ. Νομίζω είναι λίγο αυτονόητο. Αλλά είπα να το πω έτσι πάλι.
Γιατί έχεις κυριολεκτικά το range που είχες και πριν. Έτσι, σου δίνει τόσο range που είναι κυριολεκτικά το ίδιο που είχες πριν. Σου δίνει damage up που παλιά δεν σου έδινε. Σου δίνει teardrop. Τι άλλο θέλεις, σου πάρει πίπα. Δεν κατάλαβα. Δεν σου φτάνουν αυτά. Απλά κάνα εικόνα τον καθρέφνα. Δηλαδή. Είμαι. Μην το πεις κανέναν αυτό που έγινε τώρα. Πάντω να τα ακούσω όταν φάνω δυσμόνι. Ωπα, ωπα, ωπα. Φίλε μου, δεν θέλω να σπάσω κάτι για να πήγαινε. Ωπα, πλάκα και κάνω. Άμα ήταν κάποιο item. Α, βαθιά βενόζα, μην είσαι ραμπολινάου. I was looking for a job and then I found a job. And then I had a very good job. I am never satisfied of what I'm given. So I make Instagram stories telling others how sad I am. In my life, oh, why do I cry? For people who give me everything they have. And I don't respect anything. Sorry. I'm just spitting my daily facts here. Okay. I'm just spitting my daily facts. Nothing new. Απλά τα δικά μου, sorry. Καλύτερα. Κάνει και flat, κάνει true damage νομίζω αυτή η μπουρδα. Like, isn't this a big pocket? Όχι ότι θα το διαπιστώσουμε ποτέ μας να φτάσουμε στο... Έλα, εντάξει. Οπότε σε ένα τέτοιο δωμάτιο όπως αυτό που περάσαμε μόλις τώρα, υπήρχε πιθανότητα να υπάρχει super secret room. You know. Sometimes. All you have to. Το πάμε. Okay. Βάζω να τα ακούσω όταν θα νιώθεις μόνη. Σαν το πετώνει. Σαν το λεμόνι. Άλλο πόλεμο. Never have I ever. Το κρατάω για λεφτά. Just make it easy. Just make sus. Among us. Δεν κάνει τίποτα. Κάνει πως δεν κάνει. Θυμάστε όταν... Θυμάστε όταν ο Eddie είπε fuck you and your money. Convert all. Βάλτο να τα ακούσω όταν θα νιώθεις μόνη. Θα πάρω το Ace of Hearts και το Moon. Και... Goodbye! Ciao, ciao! Μισό. Τι είχε στο shop, κάτι καλό έχει. Like I give a fuck. Βάλτο να τα ακούσω όταν... Goodbye! Huge growth. Become immense! Σύντομα. I shall become immense very soon. Αν και το Era Walk μου αρέσει λίγο παραπάνω. Το Karate Games και Humanity όμως. Και να αποστραβώνουν τα πράγματα. Οπα! Is it really worth it? Yes. I'm a gamer, guys. I'm a gamer. Όπα, κάτσε με ξύνει ο αγώνας μου.
Houston. We have a problem. I'm with you. Φανταστείτε ο Χιούστον να μιλάει έτσι. Ποιος είναι ο Χιούστον, κάνω. Ξέρω! Οκ. What the fuck. Hey. Ξέρετε τι, 18% chance is still pretty good. Become immense. Μην το κάνεις. Jokes on you, motherfucker. I knew this day would come. Okay, όπως φαίνεται... δεν είναι πολύ μεγάλο το chance. Επίσης ξέχασα να κάνω το space barrier. Επίσης φέρε το αυτό εδώ. Επίσης κάνω το αυτό εδώ. Επίσης... become immense. Ξέρετε κάτι, δεν θα χαλάσω καν τη βόμβα μου, γιατί έτσι είμαι εγώ. Όχι, όχι, ας το έξω. Μπράβο. Βάζω να τα ακούσω όταν θα νιώθεις μόνη. Θα τη σκάω. You live another day, εσύ. Μ' αρέσει που έδειξες στην οθόνη μου, ξέρω εγώ. Θες και θα με δει για αυτό εσύ. Δεν ξέρω βασικά τι θεωρείτε πιο ηλί. Όπα, έριξε δύο αυτός. Κλέβει. Και αυτός. Κάτσε ο ίδιος ήταν με πριν. Εντάξει, reporting for cheating. Πού τους κάνω. Ναι, το μόνο θέμα είναι ότι αν πυροβολά σαν ηλίθιος όταν συμβεί και το by the way. Τότε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το mirror να σου κάνει τη ζωή σου δύσκολη. Και τα familiar στο ίδιο. Οπότε γι' αυτό συμβεί και τα πίνει ο βλάκας και ηλίθιος και δεν ξέρει να παίζει. Πλάκα κάνω φυσικά. Αλλά είναι παιδόφιλος και ομοφοβικός αυτό να κάνω. Τώρα όλα και όλα. Είναι παιδόφιλος, ομοφοβικός, κάνει human trafficking. Γιατί τα λέω όλα αυτά για τον συμβίκτα. Αν τον ξέρετε τον άνθρωπο, θα καταλάβετε από μόνοι σας. Ο συμβίκτα έχει κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Είναι διάσημος. Συγχαίρομαι τους διάσημους. Ξέρετε γιατί συγχαίρομαι τους διάσημους, κυρίες και κύριοι. Ρωτήστε με. Γιατί συγχαίρεσαι τους διάσημους, Βαγγέλη. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι διάσημος. Είναι τόσο απλό. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις, δηλαδή, πες μου. Μιλάω μόνος μου. Κυρίες και κύριοι. Κυρία μου, μιλάω μόνος μου. Πείτε μου τώρα, πείτε μου αυτή τη στιγμή. Πες μου, Βαγγέλη, ναι, μιλάς μόνος. Λοιπόν, όπως έλεγα, ο συμβίκτα. Ακούστε τι συμβαίνει με το συμβίκτα. Ο συμβίκτα είναι διάσημος, άρα εγώ δεν είμαι διάσημος. Άρα, εμένα μου αξίζει να είμαι διάσημος, ενώ αυτόν όχι. Γιατί, επειδή η μάνα μου έλεγε πάντα ότι προορίζω μια μεγαλία. Ακούσατε. Και έτσι λοιπόν η αυτοποίθηση μου πήγε πολύ ψηλά και δεν λέω τους άλλους ανθρώπους. Και μόνο εγώ αξίζω το θρόνο, κανείς άλλος. Επίσης, όχι μόνο θέλω να δείξω. Το πόσο μαλάκης είναι η μεγάλη δημιουργή. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας δημιουργός πιο μικρός από μένα, έτσι. Και... what the fuck? Yo! Δεν πρέπει να το είχα πάρει αυτό. Κανονικά. Δώσ' μου λίγο για μένα. Δώσ' μου λίγο Red Stu. Το πρώτο temporary item στο Binding of Isaac. Βάζω να τα ακούσω όταν θα νιώθεις. Ε, α, οκ.
May you break the resolve. Ο τσαγμένος μου κάρτες είναι. Το strength question mark. Όπα παιδιά. Μισό λεπτό, δεν ήθελα να σας βαρέσω τόσο πολύ. Κάποιο item. Don't mind if I do. Είδες για το τρίτο τώρα, κύριε Σκύρι. Στο επόμενο floor κιόλας. Become immense. Είναι temporary, δεν μπορείς να το κρατήσεις. I swear to God. Μπορείς να το έχεις για αρκετό χρονικό διάστημα. But nothing lasts forever. Not this for sure. Είναι λίγο σαν ένα one time mega mass. Α, επίσης θέλω να δείτε τον Gappy Island τώρα. Όχι, εννοώ τώρα σε λίγο. Α, δεν καταλάβατε. Συγγνώμη, επιστρέφω λίγο στη συζήτηση μου για το συνδίκτυο. Αλλά αυτή τη φορά μη ειρωνικά. Ο συνδίκτυο λοιπόν, δεν παρακολουθώ και πολύ τι κάνει. Ναι, είμαι πολύ ειλικρινής. Έχω να δω βίντεο του πολύ καιρό. Αλλά πιστεύω ότι είναι απλώς ένας respected creator. Okay. Respectable. Δεν με έχει επηρεάσει. Δεν με έχει επηρεάσει με κανέναν τρόπο. Έμενε ενοχλεί ο άνθρωπος. Να είναι καλά και αυτός το γίνει. Αλλά τώρα αυτό ψηλό είναι huge όμως. Κάτσε, δεν παίρνουν το καθρέφτη τα πραγματάκια. Δεν το παίρνουν για το technology. Δεν το παίρνουν για το technology, κυρίες και κύριοι, this is huge. And what if I do? What if I do, though? Like, what if I do? Like, what if I unironically do? This is the worst idea I've had in ages. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ξέρετε για έναν τύπο. Πώς τον λένε. Τέλος πάντων, δεν τον ξέρει τη μάνα του. Και αυτός ο τύπος λοιπόν βρήκε να πάει να πει για τον συνδίκτα ότι είναι όλα αυτά που σας είπα πριν. Ομοφοβικός, παιδόφιλος. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι του είπε ότι είναι. Σημασία έχει γιατί του το είπε. Έφτιαξε ολόκληρο βίντεο με αυτό. Το βίντεο του αυτό φυσικά έγινε πολύ πιο διάσημο από όλα τα βίντεο που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής. Ναι, και τώρα παίζω να είναι το πιο διάσημο βίντεο ever. Στο κανάλι του. Δηλαδή, ο τύπος δεν... Πώς να το πω, δεν μπορεί να φτιάξει content. Είναι σαν εμένα τώρα. Έχει ένα σταθερό fanbase. Consisted από fairies ή whatever. Δεν έχω τίποτα εναντίον των fairies, απλά έξω. Είναι κάπως όπως δεν έχω τίποτα εναντίον των Αμερικανών. Δηλαδή, όντως δεν περάζουν οι Αμερικάνοι. Αλλά δεν τους θεωρώ τους εξυπνότητες ανθρώπους στον τόπο. Δεν είμαι ρατσιστής. Απλά λέω και έχω παρατηρήσει, έτσι. Όπως λοιπόν δεν έχω κανένα χέρι προς τα fairies, έχω παρατηρήσει ότι το overall IQ τον φέρεις, δεν είναι πολύ ψηλά. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Μπορεί να έχουν άλλα πράγματα που εγώ δεν έχω. Αλλά αυτό σίγουρα δεν το έχω. Τέλος πάντων, σίγουρα σύμφωνα με όσο έχω παρατηρήσει, που αυτό δεν το κάνει σίγουρα. Τι έλεγα. Ανέγα, όμως μάλλον του Σπύρου Μάριο. Τι μου κάνει. Τι να κάνω εδώ τώρα, έχω μείνει. Να το πάρω, το πήρα. Λοιπόν. Αν έχετε καταφέρει λοιπόν να δώσετε προσοχή σε αυτό που λέω και... ακόμα και αν δεν τα λέω πολύ consistently,
καταλάβετε ότι αυτός ο τύπος υποφελείται από τον δράμα που δημιουργείται. Έτσι, και όταν λέω δημιουργείται, δεν εννοώ ότι δημιουργείται όντως. Δημιουργεί αυτός. Ένα self-made, homemade drama από άλλους creators. Ώστε να έχει το κανάλι του content και πάει λέγοντας. Και φυσικά, ποιοι διψούν περισσότερο από όλους για misfortune των άλλων. Συνήθως άτομα που έχουν υποστεί τραύμα ή κάτι τέτοιο, που τυχαίνει πολλές φορές να είναι φέρεις. Γιατί. Πάλι. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Απλά ισχύει τις περισσότερες φορές, έτσι, φίλε. Όπως και αν είσαι γκέι. Αν είσαι γκέι, τις περισσότερες φορές έχεις υποστεί κάποιο τραύμα. Okay, όχι πάντα. Προς Θεού. Περισσότερες φορές. Ναι, και έτσι λοιπόν, συνήθως ξανά, όποιος έχει υποστεί τραύμα, μπορεί, άθελά του, να του αρέσει όταν βλέπει τους άλλους σε μια δύσκολη κατάσταση. Ας φέρουμε για παράδειγμα έναν τύπο τον οποίο τον ήξερα όχι πολύ καλά. Τι κάνω. Δεν θα πάρω Devil Room στο επόμενο φιλόρετσι. Δεν το ήξερα τι γίνεται αυτό. Well, now you know. Oh, the more I know, the better. Κακάραν, κακάραν, κακάραν. Όπα. Αδελφέ μου. Τι συμβαίνει εδώ. Εντάξει, έχω ξαναπάρει τον damage πίσω από το fucking soup. Huge είναι το speed up, exclusive diarrhea, αδιάφορο. Τι είναι αυτό. Δεν το έχω πάρει αυτό που ήταν νομίζω. Δώσ' το μου. Πάρ' το πίσω. Oh. Wait, I'm goated. Ναι, το μόνο Μέγκα απλώς κάνει αυτό το πράγμα, να γεις. Ναι, λοιπόν, είχε πάει στον Σνέτο και προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Σνέτο είναι... What the fuck? Προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Σνέτο είναι παιδόφιλος. Οκ. Okay. Ποιος είναι ο Σνέτο, λοιπόν, εντάξει, αρχίζεις. Θα δω σπάνω. Να μου το γιατί να μην το ξανά αυτό, μόνο μάλλον. Just a thought. Goated. Οπότε το έκανε για τα views. Πολύ αμφιβάλλω. Αλλά επ' ευκαιρία, ποιος τι. Ο τυπάς νομίζω στο βίντεο του, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι η κοπέλα του Σνέτο, η οποία ήταν από την Βραζιλία. Νομίζω. Αργεντινή. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω Αργεντινή. Συγγνώμη αν μπερδεύω της. Δεν σπάω. Δεν έχει και πολύ σημασία αυτό έτσι κι αλλιώς. Το που έχει σημασία ήταν ότι η τύψη ήταν fucking πόσο. 14 χρονών. Σχεδόν 15, όταν ο Σνέτο ήταν 18. Γιατί. Μη. Εντάξει. Οκ. Το παρατάω. Όταν ο Σνέτο ήταν 18, λοιπόν. Και. Εντάξει, αν ξέρετε λιγάκι από τέτοιες περιπτώσεις και δράματα σχετικά με αυτό και πάει λέγοντας,
Καταλάβατε από τώρα πώς θα πάει η ιστορία. Ο τύπος κατηγορήθηκε ήταν παιδόφιλος στα 18 του. Κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδεκτο. Κατ' εμένα. Βέβαια. Έκανε μια μαλακία. Οκ. Okay. Η μαλακία του ήταν το ίδιο που έκανε ο κύριος Γιουσκάγιος, για όσους ξέρουν. Ότι it got sexual. Οκ. Okay. Και όταν it gets sexual, it gets weird. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις sexual. Το μόνο που οφείλεται σε αυτό είναι ότι ο Σνέτο... Όχι ότι, ότι ο Σνέτο είναι ανώμαλος και κάτι τέτοιο. Είναι ότι ο Σνέτο είναι ανώριμος. Ή ήταν, ή δεν ξέρω. Με αποτέλεσμα να μην σκεφτεί καν ότι το να το κάνει sexual θα δημιουργήσει προβλήματα. Οκ. Okay. Το αισθανόταν ότι το ήθελε από... γαμώ την πίστη... από... βιολογικής προελεύσεως, να το πούμε έτσι. Και όταν λέω βιολογικής προελεύσεως δεν εννοώ ότι ήθελε να κάνει σεξ με ανήλικο. Ήθελε ότι... ήθελε να κάνει σεξ γενικά. Οκ. Okay. Τέλειο. Ο τυπάς, ο ίδιος, προφανώς έβλεπε την τύπησα σε συνομιλική του. Λανθασμένα. Έφερε το εδώ γιατί μας βλέπω καλά. Λανθασμένα. Αλλά και πάλι το έκανε, οκ. Ναι, για να μου την πίστη. Έξω. Φυσικά. Αλλά αυτό είναι που αποδεικνύει το... αυτό που λέω. Ότι fuck. Όπα να γίνει. Όπα να γίνει. Όπα να γίνει μου. Ναι, γιατί ένα δεν φτάνει. Οπότε ο Σνέτο, arguably, ήταν... Range down! Λοιπόν, ήταν πιο ανώριμος από την τύπησα. Ακόμα κι αν η τύπησα ήταν... 4 χρόνια μικρότερη από αυτόν. Γιατί... He gave in, σαν να λέμε. Okay. Very bad. Συμπέρασμα. Μπορείς να πεις ότι ο Σνέτο είναι ανώριμος. Μπορείς να πεις ότι είναι childish. Μπορείς να πεις ότι έβαλε σε μία κατάσταση μία κοπέλα η οποία δεν ήταν έτοιμη να μπει σε αυτήν. Λόγω της ηλικίας της. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή ο Σνέτο είναι ανώμαλος. Οκ. Okay. Είναι επειδή είναι ηλίθιος. Arrest my case. Αρκετά μίλησα γι' αυτό. Την ακρίβεια σου μίλησα πιο πολύ από αρκετά. Φέρ το εδώ κι αυτό. 088 speed. Στα αρχίδια μου. Επόμενος. Balls of steel. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Φέρε εδώ και το holy card. Κάν' το. Δεν είμαστε. Φέρε και το Gunhard. Όλα. Οπότε, απλώς έχω να σας κάνω μία δήλωση, κυρίες και κύριοι. Και αν θέλετε, μ' ακούτε. Αν έρθετε ποτέ στην περίπτωση αυτού του τυπά. Κάτσε, δεν τελείωσε κάτι που ήθελα να πω πριν το φορά.
Αν έρχεται λοιπόν στην κατάσταση ποτέ αυτού του τυπά, όχι του Σουνέτο, αυτού που έκανε το βίντεο. Λοιπόν, ένα πολύ φιλικό μήνυμα από εμένα, τον Βαγγέλη. Πριν προλάβετε να κάνετε το βίντεο, κρεμαστείτε. Κρεμαστείτε θανατηφόρα όμως. Είναι σημαντικό να πεθάνετε. Αυτά κυρίες και κύριοι. Αντίο, αν φάω πάνω από αυτό το βίντεο, στα αρχιδιά μου. Θα φτιάξω άλλο κανάλι και θα ξανακάνω το ίδιο. Θα ξανανεβάσω το ίδιο βίντεο μέχρι να φάω πάνω. Αντίο.